Κώστα, θα μείνουμε στο θέμα, καθώς έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε μέσω διαδικτύου στο δελτίο μας τον κύριο Παναγιώτη Κολάρα, ιατρός, παθολόγος, λιμοξιολόγος του ΑΧΕΠΑ, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο που θα μας διαθέσει. Ευχαριστούμε πολύ, γιατρέ. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ήταν λοιπόν μια εξαιρετικά δύσκολη για το ιατρικό προσωπικό όλης της χώρας η περίοδο αυτή. Κυρίως την ειδικότητά σας. Θεωρείτε όμως ότι από σήμερα μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι όλοι, χωρίς βεβαίως να καθησυχάζουμε τον κόσμο? Ναι, ακριβώς. Είμαστε πιο αισιόδοξοι, γιατί τα κρούσματα αυτά που βλέπετε έχουν μειωθεί. Οι νοσηλευόμενοι που έχουμε αυτή τη στιγμή έχουν μειωθεί στο 40%. Δηλαδή, ενώ νοσηλεύαμε γύρω στα 30 άτομα, τώρα νοσηλεύουμε 12 άτομα. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα, όπως είπατε. Γιατί το να συλλέβεις 30 άτομα θετικά με κορονοϊό, με μέτρια και βαριά πνευμονία, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν. Έτσι λοιπόν όλο το προσωπικό σήκωσε το βάρος αυτό, εδώ στην ΑΠΑ Παθολογική, στο ΑΧΕΠΑ. Τώρα όμως τα πράγματα είναι καλύτερα, έχουμε λιγότερους νοσηλευόμενους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσουμε, γιατί υπάρχουν περιοδικά κρούσματα και ένα τέτοιο κρούσμα έξω μπορεί να μεταδώσει τον ιό σε πάρα πολλούς άλλους, αν δεν προσέξουμε. Και να έχουμε μικρά ψωγυρίσματα έως πολύ μεγάλα, αν δεν προσέξουμε αρκετά. Mm-hmm. Κώστα. Γιατρέ, αν μπορεί το κοντρόλ να μας δώσει ήχο και στο στούντιο μέσα. Γιατρέ, θέλω να ρωτήσω, ρισκάρουμε την προτεραιότητα στην υγεία του ανθρώπου ανοίγοντας τα μέτρα αυτή την περίοδο, ή είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοιχτεί και να πάμε σε μια σιγά-σιγά κανονικότητα? Ναι, πρέπει σιγά σιγά να πάμε στην κανονικότητα. Δεν γίνεται, δεν μπορούμε να μείνουμε αιωνίως κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Όχι. Πρέπει σιγά σιγά να βγούμε από τα σπίτια προσεκτικά και με ασφάλεια. Δεν γίνεται να είμαστε συνέχεια μέσα στα σπίτια. Σιγά σιγά πρέπει να βγούμε, να ξεκινήσει η ζωή, η οικονομική δραστηριότητα. Πάντα βέβαια με προσοχή όσον αφορά τις συνθήκες καθαρισμού υγιεινής, τα προσωπικά μέτρα υγιεινής, εκεί που πρέπει να φοράμε τη μάσκα, εκεί που πρέπει, χωρίς πανικό, να τη χρησιμοποιούμε σωστά τη μάσκα και να τηρούμε τις προσωπικές συνήθειες υγιεινής. Είναι κάτι που θα αλλάξει τη ζωή μας στο μέλλον, γιατί πρέπει αυτά να τα κάνουμε από εδώ και πέρα συνεχώς. Τώρα ο κορονοϊός ήταν ένας άγνωστος και πολύ δύσκολος και ύπουλος εχθρός για όλους τους ιατρούς. Θεωρείτε πως σήμερα υπάρχει ένα επίπεδο γνώσης, εμπειρίας, το οποίο σας κάνει να έχετε περισσότερα βέλη στη φαρέτρα σας για την αντιμετώπιση του? Ναι, βέβαια. Βέβαια. Ξέρουμε αρκετά πράγματα. Έχουμε αρκετά φάρμακα. Έχουμε εμπειρία πλέον από τους ασθενείς που αντιμετωπίσαμε. Και ναι, μπορούμε να το πούμε αυτό πλέον, ότι αντιμετωπίζουμε τα πράγματα πολύ καλύτερα από ότι όταν είχαμε ξεκινήσει πριν από 3 μήνες. Όπου εκεί ναι, υπήρχε μια βεβαιότητα, ένας φόβος. Όλα αυτά μας δυσκόλεψαν στην αρχή, αλλά πλέον νομίζω ότι έχουμε πάρει τον αέρα του ιού και μπορούμε να τα χειριστούμε. Βέβαια, πάντα προσοχή, γιατί αν δεν προσέχουμε, μπορούν να συμβούν πολλά. Όπως συμβαίνουν να μολυθεί ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Να έχουμε επιδημίες, όπως είδατε, σε γυροκομεία, κλινικές. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αν δεν προσέξουμε, σίγουρα θα έχουμε τέτοια θέματα. Αλλά αν προσέξουμε, επειδή ξέρουμε πλέον και να χειριστούμε αυτούς τους ασθενείς και να πάρουμε τα μέτρα που πρέπει, νομίζω ότι δεν θα δημιουργηθούν στο μέλλον τέτοιου προβλήματα όπως είχαμε πριν από 2-3 μήνες. Έχουμε βελτιώσει και την θεραπευτική μας ικανότητα. Το λέω αυτό γιατί το πρώτο καιρό είχαμε θύματα, θα έλεγα, αυξημένα σε σχέση με τις τελευταίες ημέρες. Δηλαδή, μπορούμε να βλέπουμε πιο αισιόδοξα την αντιμετώπιση του κορονοϊού? Βέβαια, είναι ένας νέος ιός, βγαίνουν συνέχεια μελέτες, τις οποίες τις παρακολουθούμε. Και έτσι λοιπόν έχουμε αρκετά φάρμακα σε συνδυασμούς, τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και ναι, φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Και οι θάνατοι που είχαμε βέβαια στην αρχή ήταν γιατί είχαμε και πολλά κρούσματα. Mm. Όσο μειώνονται τα κρούσματα, μειώνονται και οι θάνατοι. Εντάξει, υπάρχουν ακόμα μερικοί συμπολίτες μας που είναι διασωληνωμένοι. Και εκεί εντάξει, είναι πιο δύσκολο. Όταν ένας τέτοιος ασθενής μπαίνει σε μια μονάδα ιατρικής θεραπείας, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Να επανέλθω λίγο στην έξοδό μας από τα σπίτια. Είναι κάποιες ομάδες του πληθυσμού που ενδεχομένως δεν πρέπει να βγουν από το σπίτι ακόμη? Κοιτάξτε, ναι, αυτό που θέλει ιδιαίτερη προσοχή είναι οι ευπαθείς ομάδες και τα άτομα μεγάλης ηλικίας. Αυτά είναι τα άτομα που ίσως δεν θα έπρεπε να έχουν αυτή τη χαλαρότητα και να βγαίνουν εύκολα από το σπίτι και να κάθονται μαζί στα παγκάκια και στις πλατείες. Παρ' όλα αυτά, γιατρέ, στις ουρές της τράπεζας σήμερα το πρωί περισσότερο ηλικιωμένους ανθρώπους βλέπαμε. Το είδαμε ακριβώς. Ναι.
θέλει μεγάλη προσοχή. Αυτή είναι η ευπαθή ομάδα που λέμε. Αυτοί πρέπει να βγουν τελευταίοι. Γιατρέ, κάτι τελευταίο, από μένα τουλάχιστον, για την ανθρώπινη πλευρά της δουλειάς σας. Φιλοξενήθηκαν, νοσηλεύτηκαν πολλοί Δυτικομακεδόνες στο ΑΧΕΠΑ. Ο κορονοϊός είναι μία μοναχική περίπτωση, δηλαδή ο ασθενής δεν μπορεί να έχει την οικογένειά του. Οπότε οι ιατροί και το προσωπικό των νοσοκομείων πρέπει να κάνετε και το ρόλο αυτό του φίλου, του συγγενή. Του ψυχολόγου, του συγγενή. Έχετε δίκιο. Είχαμε πολλούς ασθενείς, είχαμε από τη Δυτική Μακεδονία. Η επαφή μαζί τους και με τις οικογένειές τους ήταν, μπορώ να σας πω, ιστορίες πολλές ώρες όσον αφορά τα περιστατικά που είχαμε από την περιοχή, από τη Δυτική Μακεδονία, γιατί και η δική μου καταγωγή είναι από την Καστοριά. Προσπάθησα τέλος πάντων πολλές φορές να μιλήσω με τους συγγενείς των ανθρώπων, να τους δώσω κουράγιο, γιατί δεν μπορούσαν πολλές φορές να μιλήσουν με τα οικεία τους πρόσωπα. Δηλαδή ήταν είτε παππούς, είτε γιαγιά, είτε παιδί μικρό, νεαρό παιδί 22 χρονών, το οποίο έφυγε από το σπίτι του, από την περιοχή σας και ήρθε εδώ. Νοσηλεύτηκε με κορονοϊό. Τελικά αρκετοί τα κατάφεραν. Οι περισσότεροι τα κατάφεραν. Από ό,τι τα ξέρετε, τα προβλήματα ήταν πολλά στους ηλικιωμένους. Πρέπει εδώ να δώσουμε συγχαρητήρια, προσωπικά να δώσω συγχαρητήρια στους συναδέλφους των νοσοκομείων και της Καστοριάς και της Κοζάνης και της Πτολεμαϊδας για την προσπάθεια που κάνανε να αντιμετωπίσουν με τις συνθήκες αυτές που είχαν εκεί τα προβλήματα με τον κορονοϊό. Πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνανε οι συνάδελφοί μας, παθολόγοι, μονάδες εντατικής θεραπείας, νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί κάναν πολύ μεγάλη προσπάθεια και τα κατάφεραν πάρα πάρα πολύ καλά. Είναι σημαντικό να το ακούνε από εσάς οι συναδελφοί σας. Κώστα, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Ναι, το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω, γιατρέ, κύριε Διευθυντά του ΑΧΕΠΑ, είναι θα τον ξαναζήσουμε αυτόν τον πόλεμο? Φαίνεται ότι το φθινόπωρο θα επανέλθει? Όχι έτσι. Θα έχουμε πολύ λιγότερα κρούσματα. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ λιγότερα κρούσματα και όχι κάτι τέτοιο που ζήσαμε αυτούς τους τελευταίους 2-3 μήνες. Όχι, θα είναι λιγότερα τα κρούσματα, θα είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι και δεν θα ζήσουμε τέτοιο πόλεμο. Εάν προσέξουμε οι πολίτες όμως, απαραίτητη προϋπόθεση. Τώρα, σήμερα το πρωί ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι ενδεχομένως το 2020 να δούμε και τα πρώτα εμβόλια. Είναι αισιόδοξο σενάριο αυτό? Ναι, νομίζω ότι στο 2020 θα έχουμε εμβόλιο. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να αποκτήσουμε ανοσία και να χαλαρώσουμε κι άλλο όσον αφορά την συμπεριφορά μας απέναντι στον κορονοϊό. Μάλιστα. Αλλά μέχρι τότε έχει δρόμο. Έχει δρόμο. Γιατρέ, ευχαριστούμε θερμά.